Εσύ δεν φεύγεις, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για τους προδότες, ναι. Το νέο τηλεπαιχνίδι reality ουσιαστικά, που ξεκινάει στον Αντένα με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, τον συνάντησε η Βικάρα μου, η Βίκη, η Δέτσικα, η Βικάρα μας, και τον ρώτησε για όλα. Και μάλιστα απαντάει και στο αν δεν ξαναπαρουσίαζε, γιατί αν θυμάμαι καλά ήταν παρουσιαστής στο Survivor το 2006. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Αν θα υπήρχε πιθανότητα να το ξαναπαρουσιάσει, θα δεχόταν μια τέτοια πρόταση και θα ήταν θετικός σε αυτή την πρόταση ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης? Έρχονται οι προδότες σε πολύ λίγες μέρες. Πράγματι. Τι θα δούμε? Θα δείτε το πρώτο παιχνίδι στρατηγικής και μυστηρίου στην ελληνική τηλεόραση. Θα δείτε ένα, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα. Πολύ διασκεδαστικό και πάρα πολύ γνήσιο. Κοιτάξτε ο ένας τον άλλον στα μάτια. Είναι η τελευταία φορά που είστε όλοι ίσοι. Εάν σας ακουμπήσω τον νόμο, τότε είστε προδότες. Οι προδότες είναι ένα παιχνίδι που θυμίζει παιχνίδια που παίζουμε στις παρέες μας. Υπάρχουν οι πιστοί, οι περισσότεροι, που πρέπει να εντοπίσουν ποιοι είναι οι προδότες και να μην δολοφονηθούν. Και υπάρχουν και οι προδότες που πρέπει να καταφέρουν να μείνουν κρυφοί από τους πιστούς, να παραμείνει κρυφή η ταυτότητά τους, να τους εντός εισαγωγικών δολοφονούν μέρα με την μέρα για να καταφέρουν να φτάσουν στο τέλος. Οπότε οι παίκτες που παίζουν είναι παίκτες, άνθρωποι σαν τους τηλεθεατές. Είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Οι αντιδράσεις τους, και αυτό είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μένα, οι αντιδράσεις τους είναι απολύτως γνήσιες. Δεν εντάσσεται στην κατηγορία των reality αυτό? Είναι τηλεπαιχνίδι? Σε πού κατατάσσεται? Εντάσσεται ίσως σαν μορφή γενική στην κατηγορία των reality, με την έννοια ότι οι παίκτες έχουν επαφή όλη την ημέρα μεταξύ τους, αν και κοιμούνται χωριστά, ο καθένας χωριστά. Αλλά στην πραγματικότητα, από όσα reality έχω παρακολουθήσει εγώ, είναι εντελώς διαφορετικό. Από τη μορφή του παιχνιδιού, κάθε μέρα φεύγουν από το παιχνίδι δύο παίκτες. Ένας ή μία δολοφονείται, ένας ή μία αποχωρεί, ψηφίζεται για να φύγει. Πρέπει να σας πω ότι σχεδόν ποτέ το ίδιο πρωινό, εμείς οι άνθρωποι που το φτιάχναμε το παιχνίδι, δεν μπορούσαμε να ξέρουμε τι θα συμβεί στο τέλος της βραδιάς. Ξέρουμε αν θα πάει του χρόνου. Δεν ξέρω τίποτα. Μπορείτε να ρωτήσετε το σταθμό. Πώς σας έγινε η πρόταση και πώς αποφασίσατε να πείτε το ναι? Θα σας απαντήσω πρώτα στο δεύτερο, μετά στο πρώτο. Αποφάσισα να πω το ναι έτσι, τόσο γρήγορα με το που το είδα, θέλω να πω. Η πρόταση μου έγινε ως μια ιδέα που ήρθε στους ανθρώπους του καναλιού, out of the box που λέμε. Λέτε βρε παιδιά να θέλει, σιγά μη θέλει. Μα είναι δυνατόν να κάνει μόνο θέατρο? Έκανε και μια σειρά τώρα. Δεν θα θέλει. Δεν του το λέμε. Και μου το είπανε. Λέω, τι είναι αυτό, παιδιά? Δεν μου το δείχνετε? Μου το δείξανε. Και είπα, φυσικά και θα το κάνω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάμω σε όλη προσεγγίση, φαντάζομαι, στα χρόνια για εκπομπές, για σοου, για τηλεπαιχνίδια? Όχι. Να σας πω την αλήθεια, όχι. Έχω να κάνω από το 2006 που παρουσίασα το Survivor Ελλάδα-Τουρκία. Ο τελικός του Survivor Ελλάδα-Τουρκία φτάνει στο τέλος του. Το Survivor θα το ξαναπαρουσιάζατε? Στη μορφή που έχει τώρα, όχι. Σας έγινε πρόταση για την παρουσίαση του 5x5? Όχι, λέμε. Δεν μου έχει γίνει πρόταση για άλλο πράγμα. Και δεν θέλω γενικώς να το κάνω αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο project. Δεν ξέρω καν ποιο είναι το 5x5. Θα πρέπει να ξέρω ποιο είναι το 5x5. Είναι δικό μας το 5x5. Συγγνώμη, παιδιά, λοιπόν. Δεν το ξέρω. Γλυκό και ειλικρινή ζωή, σα ρωτήσω. Αφού δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Είναι πιο άνθρωπο. Τίμιο είναι να πει δεν το ξέρω, δηλαδή για να πα να υπογράψει κάπου θα κάτσει να δει 24 ώρε το πρόγραμμά του για να ξέρει τι απαντήσει. Αλέξανδρε, πάμε να δούμε τώρα μερικέ πληροφορίε για του προδότε. Πώ παίζει το παιχνίδι, είναι παιχνίδι, ψηφίζει ο κόσμο, έχουμε αποχώρηση, έχουμε. Τι έχουμε εκεί, τι γίνεται? Και τι κερδίζει ο νικητή? Και πότε βγαίνει και ο νικητή? Πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι. Καταρχήν είναι όντω αυτό το παιχνίδι, είναι όσο εντυπωσιακό το περιέγραψε ενθουσιασμένο ο Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Ναι. Θα το κατέτασα στην κατηγορία reality. Απλώ η βασική διαφορά εδώ είναι ότι δεν υπάρχει συμμετοχή του κοινού. Είναι δηλαδή, εγκλεισμός υπάρχει. Υπάρχει εγκλεισμός, όμως όλοι οι συμμετέχοντες, που να πούμε ότι ξεκινούν 22 παίκτες, αλλά πολύ γρήγορα, έτσι να δώσουμε και το πρώτο spoiler που μπορεί να υποθεί, θα μείνουν 20. Αυτοί λοιπόν οι παίκτες τρώνε, πίνουν κανονικά, περνάνε ζωάρα θα έλεγα. Μέσα στην έπαυλη στην οποία βρίσκονται. Από εκεί πέρα, όπως είπε Ελένη, ναι, θα υπάρχουν και αποχωρήσεις, όπως μας εξήγησε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Τα αγωνίσματα τι είναι, Αλέξανδρε? Καθώς το έπαθλο είναι 100.000 ευρώ, να πούμε, τα αγωνίσματα σε φέρνουν πιο κοντά στο έπαθλο. Δηλαδή, τι αγώνες κάνουνε?
Είναι τύπου, να το παρομοιάσω σαν το Survivor. Δηλαδή υπάρχουν και εμπόδια, υπάρχουν και παιχνίδια πιο πολύ quiz που βλέπουμε κάθε τόσο. Είναι mind game το οι προδότες. Όχι μόνο, υπάρχουν και φυσικές δραστηριότητες. Είναι πάνω κάτω ότι είδαμε στη Φάρμα περίπου. Περίπου, ναι. Έχει αγωνίσματα όπως είδαμε στη Φάρμα. Φάρμα μπαίνει μέσα στον Αχυρώνα μέσα. Έχει αγωνίσματα. Ναι, αυτό εννοώ, ρε, καλά, εννοώ έντονα. Έχει και τέτοια στους προδότες. Τέτοια. Έχει, okay. έχει ακριβώς τέτοια και σε φαίνουν. Να το εξηγήσω. Το πρωί λοιπόν οι δύο ομάδες, δηλαδή οι προδότες και οι πιστοί, είναι μαζί, δηλαδή συνεργάζονται για να βρεθούν μέσω των αγώνων πιο κοντά στο έπαθλο. Α, δηλαδή υπάρχει συμμαχία. Το βράδυ όμως είναι ο καθένας μόνος του. Παιδιά, σε αυτό τα πήγαινα κι εγώ, μ' αρέσει. Ωστόσο, μου θυμίζει ξέρουνε... λίγο μυστήρια στο Πεκίνο. Παλέρμο. Το Παλέρμο. Ωστόσο, δεν ξέρουν οι παίκτες ποιοι είναι οι προδότες, σωστά. Εννοείται. Αυτό που είπε λοιπόν ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης στην αρχή ισχύει απόλυτα. Τι γίνεται. Μαζεύονται το πρώτο βράδυ στη στρογγυλή τραπέζι που λέμε και λέει όποιον ακουμπήσω στον νόμο, ενώ τα μάτια τους όμως είναι κλειστά, θα είναι προδότης. Okay. Ακουμπάει λοιπόν στον νόμο τους παίκτες, οι οποίοι δεν είναι ισάριθμοι να πούμε. Οι προδότες είναι λιγότεροι από τους πιστούς. Αυτό δεν είναι δίκαιο, γιατί στη ζωή συνήθως οι προδότες είναι περισσότεροι τους πιστούς. Ναι, αλλά σε ένα παράλληλο και ιδανικό ναι, αλλά μιλάμε κόσμο, για ένα θα θέλαμε παιχνίδι, να συμβαίνει το αντίστροφο. Παιχνίδι, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που αλλά πολλές φορές και τα παιχνίδια είναι βγαλμένα από τη ζωή. Ακριβώς. Άρα το πρωί είναι ομαδικό το παιχνίδι και το βράδυ γίνεται μια σφαγή. Και το βράδυ γίνεται χαμός. Εκεί λοιπόν πρέπει να πούμε ότι στην ψηφοφορία την βραδινή οι πιστοί ψηφίζουν για να φύγει κάποιος προδότης εάν τον βρουν, αλλά υπάρχει και ψηφοφορία των προδοτών για να φύγει κάποιος πιστός. Αυτή είναι και η αποχώρηση που ανέφερε ο παρουσιαστής. Η ταπεινή μου άποψη και θα την αφήσω εδώ είναι ότι δεν θα μπορούσαν να βρουν καταλληλότερο παρουσιαστή από τον Μαρκουλάκη για τον πραγματικά. Δηλαδή είναι τόσο ψαρωτικό το ύφος του. Ναι. Τον έχω βάλει μέσα, τον έχω κάνει εικόνα. Και η Μακρυπούλια θα ήταν καλή, που ήταν το πρώτο όνομα το οποίο είχαμε συζητήσει. Αλλά ο Μαρκουλάκης μου φαίνεται, βρε παιδάκι μου, κομμένος και ραγμένος. Εγώ θα προτιμούσα τον Γκλέτσο. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης ήταν σε ένα τροχόσπιτο, το οποίο το έφερε ο ίδιος μέσα στο χώρο που γινόταν τα γυρίσματα, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί αυτό που συμβαίνει, γιατί ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Για να ξέρει, να μάθει τους παίκτες, να ξέρει πώς θα διαχειριστεί. Το παιχνίδι αυτό εντωμεταξύ είναι πολύ γρήγορο, δηλαδή αποχωρήσεις. Δηλαδή θα κρατήσει λίγο, μπράβο. Θα φεύγουν γρήγορα, οπότε... Και μην ξεχνάμε ότι η προβολή των προδοτών είναι τρεις φορές την εβδομάδα, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε. Τετάρτη, πέμπτη, Παρασκευή και όντως θα έχουμε δύο αποχωρήσεις, εκτός κάποιες μέρες που θα υπάρχουν εκπλήξεις, θα πω εγώ, από το παιχνίδι. Ωραίο, και μάλλον είναι και μια πρόβα τζενεράλε για την επόμενη χρονιά.